Καλησπέρα, Αλεξάνδρα Δετζή εδώ. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Ακόμα ένα βιντεάκι μαζί με Brawl Stars σήμερα. Έχουμε... Nirvana μπήκε στο πάνθεον των μυθικών παπιών. Έχουμε και ένα... What? Vibo Pex μπήκε στο πάνθεον των μυθικών παπιών. Σε ευχαριστώ. Oh. Cry Man, σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Όπα, όπα, τι είναι αυτά? Didi μπήκε στο πάνθεον των μυθικών παπιών. Σε ευχαριστώ. Τι να κάνουμε, αυτά είναι, live εκπομπή είμαστε, όχι είναι βίντεο αυτό. Σήμερα έχουμε καινούργια season στο Brawl Stars και θα τη δούμε μαζί. Πήρα για ακόμα μια φορά το Brawl Stars, το Plus, το Pass. Για να δούμε μαζί, αξίζει, γιατί νομίζω ότι πλέον δεν αξίζει τόσο πολύ, guys. Δεν αξίζει, νομίζω ότι δεν αξίζει τόσο πολύ. Πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε, να δοκιμάσουμε και τη Melody. Πήραμε το Brawl Stars Plus Pass. Πάμε να κάνουμε redeem, να δούμε τι έχει. Ένα player pin τα οποία δεν με ενδιαφέρουν. Blinks. Μπορώ να κερδίσω κάτι της Melody τώρα που... 1500 επιπλέον και άλλα 1.000-2.500-3.500. Epic δεύτερο. Για να δούμε, έχουμε κάτι καλύτερο, μπα. Πάρα πολλά powerpoints. Άμα είσαι full, νομίζω δεν αξίζει να παίρνεις τον Brawl Stars Plus. Γιατί σου δίνει πάρα πολλά gems και έναν παίχτη μέχρι epic, νομίζω. Και τα coins που σου δίνει είναι 1500, 2500, 3000 coins επιπλέον. Το σκηνάκι είναι του... Ποιο είναι αυτό? Certified Life Saver. Ενδιαφέρον, ο Fenrir. Ο Fenrir είναι το σκυλί από το... από την σκανδιναβική μυθολογία πάντως. Πάμε να διαλέξουμε brawler. Να ανεβάσουμε τη Melody. Να, τη Melody, καλώς ήρθες στην παρέα, Melody. Θα την πάμε Power 11, να δούμε πόσο χρειάζεται. Power 11. Και μείναμε με 8000 coins. Για να δούμε. Select τη Melody, να δοκιμάσουμε τη Melody λίγο, να δούμε πώς θα πάει στα modes. Τι mode έχουμε? Πάμε να παίξουμε ένα solo. Μποτάκια θα παίξουμε, αλλά να δούμε πώς παίζει. Κάνει καλό damage πάντως, ε. Okay. Είναι ενδιαφέρουσα, αρκετά ενδιαφέρον παίχτρια. Ενδιαφέρουσα παίχτρια, θα έλεγε κανείς. Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ το κανάλι, κάνε subscribe στο YouTube, παιδιά. Κάθε μέρα live έχουμε, είμαστε κάθε μέρα live εδώ. Κάνε και like στα βίντεο, βοηθάει τόσο πολύ, δεν μπορείς να φανταστείς. Και κάνε και ένα subscribe, να φτάσουμε τους 17.000. Μήπως μη σου πω και τους 20, είμαστε τόσο κοντά για τους 20.000. Η Melody είναι αργή πάντως. Ωραίο. Nice, ωραίο ο Φέδων. Οπότε βαράω, γεμίζω ή οπότε πετυχαίνω, Nice. Είναι καλή στο Brawl Ball, στα solo είναι, εντάξει, είναι ok, μπορεί να παίξει και άμυνα. Από μακριά έχει ίσως κάποιο θέμα, αλλά άμα ανεβάζει speed είναι γρήγορο, μπορεί να αποφύγει. Και περάσαμε από το ελληνικό theme, περάσαμε στο σκανδιναβικό theme, με τον Odin και με αυτούς τους χαρακτήρες. Ωραία, παίρνουμε και την ασπίδα. Ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι αρκετά περίπλοκη παίχτρια, εγώ θα πω. Πάμε άλλο γκολ. Θα τελειώνουμε και το match. Μέχρι στιγμής, στο Brawl Ball είναι καλή, άμα έχεις το gadget που τρέχει, το Star Power μάλλον που τρέχει, είναι αρκετά γρήγορη. Μπορεί να παίξει και άμυνα, έχει και το sprint που κάνει το μεγάλο το dash μπροστά. Τρία dashes μπορεί να κάνει όσο είναι και τα τέτοια. Πολύ εύκολο. Έχει αρκετό life. Έχει. Νομίζω πως είναι αρκετό το life. Πάει. Πάει, παιδιά, είναι πανεύκολος ο Μικόμα με την τέτοια. Αλλά χρειάζεται και το, με το να μεγαλώνει για να μπορέσει να πετύχει από μακριά. Είναι πολύ μικρό το range που χτυπάει γύρω-γύρω. Οπότε είναι καλή εναντίον μιλή χαρακτήρων όπως είναι ο Edgar, όπως είναι ο Μίκο, όπως είναι άνθρωποι που πάνε να πλησιάσουν κοντά για να βαρέσουν. Αλλά για μακρινούς θέλει τον γκατζετάκι. Ω, Mythic. Σιγά μην είναι κάτι άλλο. Για να δούμε, Wipeout. Θα δοκιμάσουμε όλα τα modes. Να δούμε πόσο καλή είναι σε όλα τα modes και να συνεχιστεί και σειρά. Πόσο καλή είναι! Το έχουμε να το κάνουμε πολύ καιρό. Κλασικά όλες οι τέτοιες. Nice.
Να δούμε. Wipe out. Whip out. Να δούμε, είμαστε καλοί. Μπράβο. Χαχαχαχαχ. Ένα hit ήταν, ένα hit ήταν. Παράει γρήγορο το shot της. Μην χάσουμε τώρα ρε παιχνίδι. Είμαι καλύτερος από σένα. Πάει. Πάει, ωραίο. Έτσι κάνουμε. Μπράβο. Πρόσεχε. Πάει. Αχ, δεν πρόλαβα, έκανα πολλά όμως. Μείον ένα, χάσαμε και ένα τρόπαιο, ρε, κοίτα να δεις. Οκ, χάσαμε και το επί 10, επί 5 πόσο είναι. Στο Hodgson είναι καλή άραγε. Νομίζω και στο Hodgson θα είναι καλή, γιατί μπορεί να παίξει και στο κέντρο, μπορεί να παίξει και εκτός κέντρου, έτσι δεν είναι. Αργή είναι πάντως το movement, έχει 900 life. Ωραίος, Φέδων. Ωραία, νομίζω θέλουμε το άλλο, το gadget που είναι πιο πολύ το damage για να μπορώ να πετύχω. Περνάει μέσα από τείχους, ναι, περνάει μέσα από τείχους, ωραίο. Παιδιά, αυτό άμα περνάει μέσα από τείχους είναι τούμπαν, ωραία. Πάω, πάω, πάω. Μια χαρά. Πάω, πάω, μια χαρά πάω. Και double kill. Μάλιστα. Ου, άνετα, άνετα, άνετα. Πόσα και πάνω από 10, ε. 12 kills. Καλά πήγε. 12 bots. Ωραίο. Ένα knockout. Έχει το range. Νομίζω ότι έχει το range. Κάνουμε. Παραραραμ. Παίζουμε με παιχτές. Μάλλον. Ναι. Είναι αργή πάντως. Αντιτάγκινε. Αντιτάγκινε η κερατούρα. Αντιτάγκ είναι, παιδιά, αντιτάγκ. Τούμπανι. Αντιτάγκ και τουμπανέιρος. Άνετα, 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 οκ. Okay. Θα φάει νομίζω nerf πολύ γρήγορα, οπότε όσοι προλάβετε guys να την πάτε 25-30, πάντε την πριν φάει, τα, πριν φάει τώρα, πριν φάει, πριν φάει nerf. Θα φάει σίγουρα nerf. Εν κατακλείδι, να το πάρουμε λίγο εν κατακλείδι, να δούμε τι γίνεται. Εν κατακλείδι σημαίνει στο τέλος τέλος της γραφής. Λοιπόν, η Melody είναι καλή, είναι καλή. Είναι καλή σε όλα τα mods. Ναι, είναι πολύ overall καλή παίχτρια και μου αρέσει σαν παίχτρια και αξίζει τον Brawl Pass Plus, όχι. Το Plus νομίζω δεν αξίζει, εκτός και αν θέλεις να πάρεις τα skins. Τα 3.000 coin που έχεις δεν αξίζουν. Εκτός και αν είσαι χαμηλό, δεν έχεις όλους τους παίχτες. Αν είσαι endgame και έχεις όλους τους παίχτες, δεν χρειάζεται τον Brawl Stars Plus. Το πήρα για ακόμα μία φορά. Για να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα πάει. Καλή συνέχεια σε όλους. Κάνε like, κάνε subscribe και σε περιμένω και σε ένα live. Bye! Ευχαριστώ πάρα πολύ τους subscribers. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!